Οι ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση συχνά βρίσκονται σε σύγχυση και αναστάτωση επειδή δεν γνωρίζουν το τι ακριβώς πάσχουν. Η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση είναι μια χρόνια αναπνευστική νόσος, αγνώστου αιτιολογίας, η οποία χαρακτηρίζεται από ουλές και φλεγμονή στο πνεύμονα, όπως ακριβώς συμβαίνει με τις ουλές στο δέρμα μας όταν τραυματιζόμαστε. Το αποτέλεσμα αυτών των ουλών είναι ο πνεύμονας να γίνεται σκληρός και ανελαστικός, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιτελέσει τη βασική του λειτουργία που είναι η οξυγόνωση των ιστών. Τα κύρια συμπτώματα της νόσου είναι ο χρόνιος βήχας και η δύσπνοια στην κόπωση. Η νόσος προσβάλλει συχνότερα άνδρες, καπνιστές, ηλικίας άνω των 50 ετών. Σπανιότερα όμως μπορεί να εμφανιστεί και σε νεαρότερη ηλικία, αν φυσικά συνυπάρχει και οικογενειακό ιστορικό. Πέρα όμως από την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, υπάρχουν και άλλες καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν πνευμονική ίνωση, όπως είναι τα αυτοάνωσα νοσήματα, το σκληρόδερμα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, τα φάρμακα, η ιή, όπως είναι ο κορονοϊός, η έκθεση σε αμίαντο, σε σκόνη, αλλά και στο τρίχωμα πουλιών, όπως είναι τα καναρίνια, οι παπαγάλοι και τα περιστέρια. Η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση δεν είναι μια σπάνια νόσος. Δεν είναι η ίδια νόσος με την κυστική ίνωση. Δεν είναι μεταδοτική νόσος και φυσικά δεν είναι καρκίνος πνεύμονα, αν και οι ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνουν καρκίνο πνεύμονα. Ενημερώσου για την ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Η έγκαιρη και σωστή διάγνωση της νόσου σώζει ζωές.